Είχαμε σήμερα την 11η, τη 10η και την 11η Οικονομική Επιτροπή για το έτος 2016. Μέχρι τώρα την ευθύνη της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής την είχα σαν αντιπρόεδρος εγώ με πρόεδρο τον κύριο Καρυπίδη. Εδώ πρέπει, εφόσον ο κύριος Καρυπίδης όρισε αντιπεριφερειάρχη οικονομικών, μόλις περαστεί το ΦΕΚ, από εκεί και πέρα τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής θα την έχει η κυρία Καρυπίδου, της οποίας εύχομαι καλό έργο στην αντιπεριφέρεια οικονομικών. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη τον κύριο Καρυπίδη για την ανάθεση που μου είχε κάνει στην αντιπεριφέρεια οικονομικών, για το δύσκολο έργο που φέραμε σε πέρας, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και με το καλοκαίρι να δίνουμε τα διαθέσιμά μας στην κυβέρνηση. Βέβαια η κυβέρνηση τα επέστρεψε όλα τα διαθέσιμα, μένει ένα υπόλοιπο 3 εκατομμύρια στη Φλόρινα και αυτά θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Εδώ πρέπει να πω θερμά ευχαριστώ στον κύριο Καρυπίδη και στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στον κύριο Γέρου και στον κύριο Δασκαλόπουλο και στον κύριο Καρακασίδη και στον κύριο Βάσου από την Καστοριά. Όπως επίσης ιδιαίτερη μνήμα και ιδιαίτερα ευχαριστώ πρέπει να πω στα μέλη της αντιπολίτευσης, στον κύριο Μαργαρίτη και στον κύριο Κιωσέ το Γιάννη. Λειτουργήσαν στην Οικονομική Επιτροπή τόσο προς το συμφέρον της Δυτικής Μακεδονίας που εμένα με εξέπληξαν. Θερμά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και τους εύχομαι έτσι να λειτουργούν και στο μέλλον με την Προεδρία της κυρίας Καρυπίδου. Η κυρία Καρυπίδου αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο. Εγώ θα είμαι δίπλα της, θα τη βοηθήσω όπου μου ζητηθεί. Είμαι αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έτσι θα συνεχίσω μέχρι την θητεία των 2,5 χρονών και από εκεί και πέρα ο κύριος Καρυπίδης θα αποφασίσει για τα επόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Επομένως, θέλω να πω εδώ στην κυρία Καρυπίδου που αναλαμβάνει ένα πολύ δύσκολο έργο και σε οικονομική συγκυρία πολύ δυσχερέστατη και για την κυβέρνηση και για την πατρίδα μας, καλό έργο και ξανά επαναλαμβάνω, στο πλευρό της πάντα θα είμαι για να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Είχαμε σήμερα τον απολογισμό του οικονομικού έτους του 2015. Πρέπει να πω ότι οι οικονομικές μας υπηρεσίες και η κυρία Καλπάκη φρόντισαν ούτως ώστε αυτός ο απολογισμός πρέπει να εμείς θα το καταθέσουμε μέχρι στο πρώτο εξάμεινο του 2016. Ήδη είναι έτοιμος. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το τομέα και να πω μόνο δύο στοιχεία από την Οικονομική Επιτροπή που είχε με κύριο θέμα τον απολογισμό, ότι αναλυτικά, αναφορέα και σε κάθε περιφερειακή ενότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 14.198.000 ευρώ στην Έδρα, 20 εκατομμύρια στην ΠΕ Κοζάνης, 12 εκατομμύρια στην ΠΕ Καστοριάς, 18 εκατομμύρια στην ΠΕ Γραβενών, 12 εκατομμύρια στην ΠΕ Φλόρινας. Είναι τα έσοδα του οικονομικού έτους του 2015. Τα έξοδα είναι στην Έδρα 3.816.000, στην ΠΕ Κοζάνης 11.200, στην ΠΕ Καστοριάς 5 εκατομμύρια, 8.500.000 περίπου στην ΠΕ Γραβενών και στην ΠΕ Φλόρινας 3.897.000 ευρώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή ταμιακό υπόλοιπο 45.526.941,30 ευρώ. Παραδίδω μια εύρωστη οικονομικά διαχείριση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια εκεί που υπάρχει τρομερή δυσχέρεια και στους Δήμους και σε άλλες περιφέρειες, εμείς με σωστή διαχείριση, με σφιχτή πολιτική, θυμάστε ότι έλεγα ότι το κάθε ευρώ που έρχεται πρέπει να πιάνει τόπο και οι δαπάνες πρέπει να είναι περιορισμένες, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες μέρες οικονομικά και για την περιφέρειά μας και για την πατρίδα κατά την άποψή μου. Επομένως, έχουμε χρήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να πορευτούμε και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω ξανά τον Περιφερειάρχη που και αυτός στη διαχείριση την οικονομική τις δαπάνες τις αλόγιστες τις περιόρισε κατά πολύ και κάναμε βέβαια μεγάλη οικονομία κλίμακος και στον αποχιονισμό. Πάνω από ένα 200 είπα στον απολογισμό κερδίσαμε. Να σκεφτείτε ότι μόνο πέρσι ξοδεύτηκαν στην Έδρα 6.500 τόνοι αλάτι, φέτος ξοδέψαμε 2.300 και έχουμε και 700 απόθεμα. Για οποιοδήποτε δυσχέρεια του καιρού έχουμε να πορευτούμε. Και για τα μηχανήματα πολύ λίγα χρήματα ξοδέψαμε.
Άρα και στη μεταφορά μαθητών και στις άλλες δαπάνες και στα λειτουργικά μας κάναμε σφιχτή πολιτική για να έχουμε αυτό το απόθεμα των χρημάτων για να μπορέσουμε να πορευτούμε. Δεν ξέρουμε τι χρήματα θα έρθουν στο μέλλον στο ΠΟΥΔΟΥΕ, τι χρήματα θα έρθουν λειτουργικά. Εμείς όμως πρέπει όλα αυτά να σκεφτόμαστε από πιο μπροστά και να λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην βρεθούμε σε δυσχερή θέση. Θα δείτε ότι σήμερα, παρακάτω θα σας το πω, περάσαμε μία δαπάνη 20.000 ευρώ για το προσφυγικό, για να έχουμε και πετρέλαιο και για τη σύντηση και για τη θέρμανση στο κλειστό, να έχουμε από πιο μπροστά έτοιμες τις δαπάνες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι, μην την τελευταία στιγμή χρειαστεί. Και όλες οι δαπάνες πρέπει να ξέρετε ότι έχουν μια διαδικασία κάποιων ημερών μέχρι να εγκριθούν και από την αποκεντρωμένη για την νομιμότητα και να πάρουν αδά. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι σε όλα και έτσι πορευόμαστε και προς το μέλλον. Να σας πω ότι κλείνοντας το πρώτο θέμα της Οικονομικής Επιτροπής για τον απολογισμό, ότι ήταν η απόφαση για την κατάθεση του απολογισμού και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτως ώστε να περάσει και να το στείλουμε στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα, επομένως, προχωράω στο δεύτερο θέμα της Οικονομικής Επιτροπής, που ήταν τα τρέχοντα θέματα και βέβαια είχαμε 23 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 24 θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να ξέρετε ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι η καρδιά της περιφέρειας. Το έχω τονίσει κατ' επανάληψη και το έργο που γίνεται στην Οικονομική Επιτροπή είναι τεράστιο και βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε και τους διαγωνισμούς και τις νομικές διαδικασίες και τις οικονομικές διαδικασίες. Να σας αναφέρω ότι είχαμε σήμερα στην ΠΕ Κοζάνης την έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για το έργο αντικατάσταση φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της Πτολεμαΐδας, ένα μικρό ποσό 16.000 ευρώ, την παραχώρηση στο συνεταιρισμό αρωτηματικών φυτών ενός αύλιου χώρου πάνω στις αποθήκες στην Νεάπολη για να μπορέσει να λειτουργήσει το αποστακτήριο που θα βάλουν εκεί ο συνεταιρισμός για να προλάβει τις ημερομηνίες με ένα μικρό ενίκιο. Είχαμε επίσης στην ΠΕ Φλόρινα τον καθαρισμό της Κήτης ποταμό της Φλόρινας και αυτό το ποταμάκι που περνάει μέσα από τη Φλόρινα, τον καθαρισμό του, 35.000 ευρώ. Στην ΠΕ Καστοριάς είχαμε τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και μηχανογραφικής ύλης χαρτιού και τα λοιπά, 49.000 ευρώ. Είχαμε τη μελέτη χάραξης οδού Παύλου Μελά όρια νομού Φλόρινα, 488,52 ευρώ. Στην Έδρα είχαμε την έγκριση δημοπράτησης των όρων διακήρυξης του έργου προσωρινή αποκατάσταση βλαβών ενίσχυση λόγω ανωτέρως βίας της κατολίσθησης στο δρόμο που πάει από την Κρανιά στα Γιάννενα, από τον Πεντάλαφο στα Γιάννενα, στα όρια του Επταχωρίου εκεί, 73.000 ευρώ. 157.000 ευρώ ήρθε το διατροφικό επίδομα και το κάναμε αποδοχή για τον μήνα Φλεβάρι. Ξέρετε ότι το διατροφικό επίδομα στους νευροπαθείς το δίνουμε κάθε μήνα και πολύ έγκαιρα. Είχαμε την πέμπτη τροποποίηση του προπολογισμού, εδώ θέλω να σταθώ λίγο, ήταν ένα ποσό της τάξης του 1.764.000 ευρώ. Αυτό αφορά τα διαθέσιμα που είχαμε από το πρόγραμμα το ΕΠΑΔΗΝ και από το γήπεδο αντισφαίρεσης του Πτολεμαΐδος και κάποια άλλα έργα, τα οποία δεν είχαν γίνει διαγωνισμοί μέσα στο 2015, αυτά ξαναγυρίζουν στην κεντρική κυβέρνηση. Με ενέργειες του Περιφερειάρχη και της Διεύθυνσης Οικονομικού και δικές μου ενέργειες, ξαναεπέστρεψαν πίσω κοντά στα 2 εκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσουμε την χρονιά του 2016. Θα μπορούσε η κεντρική κυβέρνηση αυτά να τα πάρει και να τα διαθέσει σε άλλες περιφέρειες. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη που με δικές του ενέργειες ξαναγύρισαν πίσω, ούτως ώστε να μπορούμε να τα κατανέμουμε στα έργα τα οποία είχαν αυτόν τον προϋπολογισμό. Έχω την κατάσταση εδώ των έργων και βέβαια συνεχίζουμε σε αυτό. Μάλιστα σήμερα ένα ποσό της τάξης των 40.000 ευρώ το δώσαμε στη Φλόρινα για να μπορέσει να κάνει τη δαπάνη για τη μελέτη που είχε κάνει.
Είχαμε επίσης την έγκριση ποσού 20.000 ευρώ για ανάγκης της αποδοχής που σας είπα των προσφύγων, που το κάναμε στη συνεδρίαση, στην 11η συνεδρίαση. Είχαμε την έγκριση του διαγωνισμού για τα 47 GPS, αυτά που θα βάλουμε στα μηχανήματα για τον αποχιονισμό και στα αυτοκίνητα που πάνε εκτός έδρας, για να μπορεί να ελέγχεται καλύτερα και ο αποχιονισμός και να κάνουμε και οικονομία κλίμακος και εκεί. Ήταν ένας διαγωνισμός της τάξης των 15.000. Έχουμε μειοδότη με 10.500 ευρώ στον κύριο Βλάχο και Ζήκος, λέει, με συνολική τιμή 10.405 ευρώ. Είχαμε τη συγκρότηση της Επιτροπής για τη Διενέργεια του Διαγωνισμού του Πανεπιστημίου. Είναι η Επιτροπή η οποία θα διενεργήσει το διαγωνισμό, το μεγάλο διαγωνισμό, το 48.600.000 ευρώ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για την Επιτροπή του Διαγωνισμού για να μπορέσουμε να το τρέξουμε αυτό το ζήτημα. Και βέβαια, εδώ τελειώσαμε με τα σπουδαία της Οικονομικής Επιτροπής. Για ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτό το τιτάνιο αγώνα που δίνουμε στην Αντιπεριφέρεια Οικονομικών. Θερμά ευχαριστώ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τα blogs, όλους τους συνεργάτες που ήταν εδώ παρόντες και το έργο που κάνει η Περιφέρεια, γιατί δεν είναι έργο μόνο της Οικονομικής Επιτροπής, είναι έργο της Περιφέρειας, γίνεται γνωστό σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ούτως ώστε και οι διαγωνισμοί και οι δαπάνες όλες να έχουν γνώση όλοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Θερμά σας ευχαριστώ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι πολύτιμος συνεργάτης σας. Το αν εκφράστηκαν κάποιες επικρίες, σας ζητώ συγγνώμη. Και βέβαια θεωρώ το έργο σας πάρα πολύ σπουδαίο. Ξανά για ακόμη μια φορά, θερμά ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τις οικονομικές υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες και της περιφέρειας και της έδρας, της κάθε έδρας, γιατί χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους δεν μπορούσε αυτό το έργο να έρθει σε πέρας. Ήταν, επαναλαμβάνω, για ακόμη μια φορά για μένα ένα πολύ δύσκολο έργο. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για τα καλά λόγια που είπε όταν έγινε η αντικατάσταση. Με τον ίδιο ζήλο θα συνεχίσουμε στην Οικονομική Επιτροπή και το επόμενο διάστημα και να είστε σίγουροι ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή σέβεται και τον πολίτη, διαβουλεύεται μαζί του, συναποφασίζει μαζί του και το έργο που θα επιδείξει στο τέλος θα είναι τεράστιο. Τις επόμενες μέρες θα αναγκερθούν κάποιες δημοπρατήσεις έργων, πολύ σπουδαίες για μένα. Το αφήνω όμως αυτό στον κύριο Περιφερειάρχη, όταν είναι έτοιμος να τα αναγγείλει αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ και βέβαια στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση που θέλετε να κάνετε και για τη θητεία μου στην Περιφερειακή Αρχή και για οποιοδήποτε θέμα. Εξάλλου εγώ είμαι πάντα ανοιχτός σε αυτά και απαντούσα στα πάντα. Μία διευκρίνηση μόνο, συγγνώμη. Ναι. Για το ποσό των προσφύγων, είχε δοθεί και άλλο ένα. Ναι. Είναι το δεύτερο. Είναι το δεύτερο. Ναι. Το πρώτο ποσό ήταν 5.000 ευρώ. Ήταν 7.000 ευρώ. Δώσαμε 4 και προχτές ο κύριος Πλακεντάς άλλους 3 τόνους πετρέλαιο στο κλειστό της Λευκόβρησης. Τρόφιμα δεν χρειάστηκαν. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παρέσουμε και τρόφιμα. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χρειάστηκε. Ο κύριος Γιαννακίδης ήταν παρόν εκεί και η πολιτική προστασία, ο κύριος Κάτανας. Και πρέπει δημόσια να τους ευχαριστήσουμε για το ζήλο που επέδειξαν. Ξέρετε, ξενύχτησαν. Εγώ όταν πήγα εκεί, στεναχωρέθηκα. Ήταν σε καλή κατάσταση. Και βέβαια πρέπει να προβλέπουμε από πιο μπροστά, γιατί κανένας δεν ξέρει, σύμφωνα με τα λεγόμενα, μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα και 150.000 πρόσφυγες. Άρα το προσφυγικό μαζί με το οικονομικό θεωρώ ότι είναι πρώτες προτεραιότητες προς το παρόν της περιφέρειας. Άρα ανακεφαλαιώνοντας τα ποσά είναι 7.000 και 20. Και 20 και 17.000, 15.000 συγγνώμη, στα Γρεβενά. Γιατί τα Γρεβενά και η Κοζάνη δέχτηκαν. Αν χρειαστεί και η Καστοριά, δεν ξέρω στο μέλλον ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, και η Καστοριά και η Φλόρνα. Εγώ τους είπα να είστε έτοιμοι να μας φέρετε τη δαπάνη για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Ωραία.
Ένα σας. Ναι. Επειδή γνωρίζετε τα νούμερα άριστα, δεν μιλάω πολιτικά, αλλά αριθμητικά, ας το πούμε έτσι. Σε περίπτωση που η περιφέρεια, όπως το δηλώνει, θέλει και αναλάβει τα νοσοκομεία την ευθύνη τους, με ίδια έξοδα μπορεί, με ίδιους πόρους μάλλον μπορεί. Έχω αναφερθεί σε αυτό και βέβαια έχουμε συζητήσει με τον Περιφερειάρχη και βέβαια ο Περιφερειάρχης είναι έτοιμος και από τον τοπικό πόρο. Ήταν και πρόταση δική μου παλιότερα, θα την είχατε ακούσει. Είναι πολύ εύκολο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θεωρώ εγώ, αρκεί να υπάρξει η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση. Και βέβαια ο Περιφερειάρχης σας το ανακοίνωσε ότι μπορεί να διαθέσουμε και 2 εκατομμύρια για να προσλάβουμε 40 γιατρούς για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω όμως αυτό, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Ενώ είμαστε έτοιμοι οικονομικά, πρέπει να μας αφήσουν να μας το δώσουν αυτό το δικαίωμα. Και βέβαια θα έχετε ακούσει και την απόφαση του Περιφερειάρχη. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, η διοίκηση των νοσοκομείων πρέπει να έρθει στην περιφέρεια, στην εκάστοτε περιφέρεια. Δεν μας το έχουν χωρίσει αυτό το δικαίωμα. Εγώ πιστεύω και ο Περιφερειάρχης, γιατί το έχουμε συζητήσει το θέμα, πιστεύουμε ότι η λειτουργία των νοσοκομείων θα είναι ακόμη καλύτερη, πολύ καλύτερη, αν αναλάβει τη διαχείριση, αν αναλάβει τη διοίκηση η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί έχουμε το πλεονέκτημα από τον τοπικό πόρο να μπορούμε να διαθέσουμε, καθότι η υγεία είναι η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να έχει μια περιφερειακή αρχή. Άλλη ερώτηση. Από ένα τάμπλετ τώρα τον καθένα, αυτά που περίσσεψαν και φεύγουν. Α, θέλετε να τους... Ένα δευτερόλεπτο, να πω για τα τάμπλετ. Να πω για τα τάμπλετ. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχει γίνει ξανά επερώτηση από τον κύριο Σβόσδου, ξανά επανέρχεται στο ίδιο θέμα. Μέσα που πήρατε πλάνα, είδατε ότι η συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται με τα τάμπλετ ηλεκτρονικά. Εκτός από τα θέματα, εκτός ημερήσιας διάταξης που έρχονται μέχρι και το πρωί, οπότε ώσπου να τα δουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι που είναι στην Οικονομική Επιτροπή, έχουν ένα χρονικό περιθώριο πολύ μικρό. Ήδη μέχρι τώρα, 3 οικονομικές επιτροπές τις κάνουμε με τάμπλετ. Εγώ είμαι περήφανος, γιατί μία δαπάνη των 11.300 ευρώ, κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν πήραν τα τάμπλετ, είναι λυπηρό αυτό. Γίνεται όλη η διαδικασία της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα τάμπλετς. Αυτό σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αυτό σημαίνει εξυγχρονισμός. Και το κυριότερο για μένα είναι η εξοικονόμηση πόρων. Σας έχω δώσει το χαρτί. Γλιτώνουμε το χρόνο 150.000 ευρώ από χαρτικά, από courier που στέλνουμε. Και δεν βάζω μέσα τις εργατοώρες για να βγάζω φωτοτυπίες τα παιδιά και του Περιφερειακού Συμβουλίου που είναι στον πρόεδρο και τα δικά μου της Οικονομικής Επιτροπής. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους της Οικονομικής Επιτροπής, την κυρία Ράπτη, την Δροσιά, την Κάτσου, την κυρία την Αθηνά και τη Λεμονιά, γιατί χωρίς αυτούς τους συνεργάτες δεν θα γινόταν αυτό το τεράστιο έργο που έγινε. Νιώθω περήφανος που έχω τέτοιους συνεργάτες.